του αγροτικού κόσμου έχουν καταγράψει παρατηρήσεις, αντιρρήσεις και επισημάνσεις. Και βρίσκονται σήμερα εδώ οι υπουργοί, οι αρμόδιοι υπουργοί, για να δώσουν το πλαίσιο και να απαντήσουν στα ερωτήματά σας. Η διάρκεια της συνέντευξης μία ώρα. Θα παρακαλέσω καθένας και κάθε μία από εσάς μία ερώτηση σε ένα υπουργό, προκειμένου να έχουμε μία γρήγορη συζήτηση και να έχουν και τη δυνατότητα όσο περισσότεροι από τους συναδέλφους σας να κάνουν μία ερώτηση. Επίσης θα παρακαλέσω πριν την ερώτηση ο καθένας το όνομά του και το μέσο το οποίο εκπροσωπεί. Θα ξεκινήσουμε την συζήτηση. Πρώτα θα πάρει το λόγο ο Γιώργος Κατρούγκολος, ο υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης. Στη συνέχεια ο Τρίφωνας Αλεξιάδης και μετά ο Βαγγέλης Αποστόλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος ώστε να έχουμε χρόνο για τις ερωτήσεις και για τη συζήτηση. Στο ασφαλιστικό διαχειριζόμαστε την τέλεια καταιγίδα από τη συρροή δύο κρίσεων που κάθε μια από μόνη της είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Η μία είναι η κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος. Στρεβλό, γιατί έτσι το είχε φτιάξει το παλιό πολιτικό σύστημα. Διαλυμένο από την κρίση και με χαριστική βολή την καταλύστευση των αποθεματικών με τελευταία σταγόνα στο ποτήρι το PSI. Από την άλλη μεριά, τις μνημονιακές προβλέψεις που από τη φύση τους έχουν εισπρακτικό προσανατολισμό δεν αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και αν αφινόμασταν να τις εφαρμόσουμε όπως έχουν, χωρίς να τις εντάξουμε όπως επιδιώκουμε σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση, μόνο κακό θα έφεραν για τους συνταξιούχους. Περικοπή του ΕΚΑΣ, μείωση της συνταξιωτικής δαπάνης, θα μας πείτε δεν τα κάνετε αυτά. Όταν όμως εμείς σταδιακά αντικαθιστούμε το ΕΚΑΣ από την Εθνική Σύνταξη, ουσιαστικά διορθώνουμε ένα πρόβλημα που υπάρχει σε σχέση με τη φτώχεια των ηλικιωμένων, δεν το επιδεινώνουμε. Και όταν πράγματι προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τη συνταξιωτική δαπάνη στα μεγάλα ελλείμματα που έχουν τα ασφαλιστικά μας ταμεία, προσπαθούμε ταυτόχρονα να κάνουμε μια εσωτερική αναδιανομή, να επιβαρυνθούν στην πραγματικότητα να κερδίσουν οι αδύναμοι τα μεσαία στρώματα. Και με αυτόν τον τρόπο επομένως προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το συνταξιδοτικό ζήτημα με δύο βασικούς κανόνες. Κοινωνική δικαιοσύνη, μεγαλύτερη βοήθεια στους αδύναμους, εσωτερική αναδιανομή από τους πλουσιότερους στους φτωχότερους και ισονομία. Ίδιοι κανόνες για όλους. Τι γίνεται με το αγροτικό? Το παλιό πολιτικό σύστημα δεν ήθελε τους αγρότες ίδιους με τους άλλους Έλληνες πολίτες. Στην πραγματικότητα δεν τους έδινε σύνταξη αρχικά, παρά μια προνοιακή παροχή. Εμείς θέλουμε τους βασικούς κανόνες της ισονομίας να τους εφαρμόσουμε και στους αγρότες, γιατί θέλουμε οι αγρότες να παίρνουν σύνταξη αξιοπρεπή, όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες. Είναι αλήθεια ότι στις συναντήσεις που είχα με τους αγρότες, μου τέθηκε το ζήτημα να διατηρηθεί ο ΟΓΑ όπως είναι και οι ασφαλιστικές κλάσεις των αγροτών όπως είναι. Εμείς τον ΟΓΑ το σεβόμαστε και θέλουμε να τον διατηρήσουμε για όλες τις μη συνταξιδοτικές του αρμοδιότητες. Λέμε όμως ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο ασφαλιστικό οργανισμό με ίδιους κανόνες για όλους και ως προς τις συντάξεις, τις παροχές και ως προς τις εισφορές. Ο καθένας να δίνει ανάλογα με τη δύναμή του, ανάλογα με το πραγματικό του εισόδημα και όχι με εικονικά εισοδήματα. Θα σας μοιράσω τρία χαρακτηριστικά νούμερα για το πώς έχει σήμερα η κατάσταση. Από το οποίο φαίνεται ότι όχι απλώς δεν είναι διατηρήσιμη, δεν είναι προς όφελος των αγροτών να διατηρηθεί έτσι. Τα έσοδα του ΟΓΑ το 2015. 3,3 δισεκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό. 340 εκατομμύρια από τις εισφορές των αγροτών. 90,6% εισφορά του κράτους. 9% εισφορά των αγροτών. Και τι σύνταξη παίρνουν τώρα οι αγρότες? Η βασική σύνταξη του αγρότη ήταν 172,8 ευρώ το 2015. Σύμφωνα με αυτά που ισχύουν σήμερα, το 2016 θα γίνει 158 ευρώ και θα καταργηθεί εντελώς το 2027. Τέτοια σύνταξη θέλουμε για τους αγρότες? Εμείς προβλέπουμε ότι όλοι οι Έλληνες και οι αγρότες θα παίρνουν την Εθνική Σύνταξη, 3,84 ευρώ, και ό,τι μαζεύουν από τις ασφαλιστικές εισφορές. Προφανώς, δεν μπορούμε αυτόν τον κανόνα να τον εφαρμόσουμε στους αγρότες που μέχρι τώρα δεν πλήρωναν ασφαλιστικές εισφορές
ή πλήρωναν πολύ λίγες 6% του εισοδήματός τους απότομα. Και δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη ότι το αγροτικό εισόδημα είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό των υπόλοιπων Ελλήνων. Το 88% των αγροτών δηλώνει εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ και το μέσο αγροτικό εισόδημα χωρίς τις επιχορηγήσεις είναι γύρω στα 2.500 ευρώ. Γι' αυτό τι λέμε. Ενώ σε όλες τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων έχουμε βάλει ως ελάχιστη ασφαλιστική κλάση αυτά που κερδίζει ο ανειδίκευτος εργάτης, 586 ευρώ το μήνα, για τους αγρότες λέμε πιο κάτω, 80% από αυτό που βγάζει ο ανειδίκευτος εργάτης. Γιατί ακριβώς το εισόδημά τους είναι μικρότερο. Και επειδή ακριβώς ακόμα και δίκαιοι κανόνες δεν μπορούν να εφαρμόζονται απότομα γιατί δημιουργούν αδικίες. Έχουμε μια μεταβατικότητα σε αυτόν τον κανόνα, τον πάγιο που λέμε ότι κάθε Έλληνας θα πληρώνει ό,τι και ο μισθωτός σήμερα. 20% αθρηστικά πληρώνει ο μισθωτός με βάση την εργοδοτική εισφορά και τη δική του, επί του πραγματικού του εισοδήματος. Έχω εδώ ένα συγκριτικό στοιχείο που επίσης θα το αφήσω. Οι πιο πολλοί αγρότες, όπως ξέρετε, είναι σήμερα στην τρίτη ή στην τέταρτη ασφαλιστική κατηγορία, ανάλογα με το χρόνο που έχει τρέξει από τότε που εντάχθηκαν. Και οι πιο πολλοί από αυτούς ξέρουμε ότι θα μπουν στην κατώτατη νέα ασφαλιστική κατηγορία, αφού δηλώνουν εισόδημα το 88% από αυτούς κάτω από 5.000 ευρώ. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν 15 με 17? Όσοι είναι στην τρίτη ασφαλιστική κλάση, το 2017 θα πληρώσουν 129 ευρώ παραπάνω για όλο το χρόνο. Όσοι είναι στην τέταρτη ασφαλιστική κλάση θα έχουν κέρδος 38 ευρώ, θα πληρώσουν 38 ευρώ λιγότερο. Γιατί είναι γενικός κανόνας της μεταρρύθμισής μας ότι όσο χαμηλότερο εισόδημα έχεις, τόσο λιγότερο πληρώνεις. Αυτό που σας είπα βέβαια είναι για το 17, όπου το ποσοστό των αγροτών που πληρώνει οι αγρότες ήταν 14%. Κλιμακώνουν, θα φτάσει στο 17 και στο 20. Αλλά για αυτή τη μεταβατικότητα είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε και να το θέσουμε και με τους θεσμούς. Επίσης να δούμε και μια ενδεχόμενη παράταση της μεταβατικότητας. Όπως έχω πει, επ' ευκαιρία και αντιδράσεων από άλλους κλάδους, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε διορθώσεις σε θέματα που δημιουργούν μεγάλη πίεση και ενδεχομένως και ανεπιϊκή, άδικα αποτελέσματα. Φτάνει να μην υποχωρούμε από τη βασική αρχή, που λέει τι. Πρώτον, ότι δεν μπορούν να έχουμε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν μπορούν οι αγρότες να μην έχουν σύνταξη. Πρέπει να έχουν σύνταξη όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες πολίτες. Η άλλη αρχή είναι η αρχή της ισονομίας. Ότι θα πρέπει ο κάθε Έλληνας να πληρώνει ανάλογα με το εισόδημά του το πραγματικό, όχι εικονικό εισόδημα. Και η τρίτη είναι η αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ανάλογα με τις δυνάμεις μας, σημαίνει περισσότερο αυτοί που έχουν πιο πολλά, λιγότερο αυτοί που έχουν λιγότερα. Τελειώνω. Θα με ρωτήσει κάποιος, έτσι που μας τα λες, πολύ ρόδινα είναι. Θα έχουν και κέρδος, μας είπες, για το 17. Γιατί κατεβαίνουν στους δρόμους αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρουν το συμφέρον τους? Νομίζω ότι η απάντηση είναι απλή. Μαυρίλα, 5 χρόνια μνημόνια, 5 χρόνια απώλεια εισοδήματος. Είναι λογικό να ανησυχούν οι αγρότες. Και το μήνυμα που τους στέλνουμε είναι ότι πράγματι καλά κάνετε και ανησυχείτε έχοντας υπόψη ότι έγινε μέχρι τώρα. Δείτε όμως τις προτάσεις μας. Δεν αποφασίζουμε μόνο για εμάς τώρα. Αποφασίζουμε για εμάς και για τα παιδιά μας. Για να έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα πρώτα-πρώτα που να μην καταραίει. Δεν μπορεί να παραμείνει η σχέση αυτή στον προϋπολογισμό του ΟΓΑ, 90% το κράτος, 9% οι αγρότες. Ούτε είναι σωστό να μην μπαίνει σύνταξη η αγρότησα, ο αγρότης. Τώρα είναι ο καιρός να τα φτιάξουμε αυτά. Στον καιρό της κρίσης, στον καιρό της κρίσης. Για τα δύσκολα είμαστε. Και είμαστε ανοιχτοί φυσικά να συνεχίσουμε να συζητάμε όπως συζητήσαμε σε πολύ καλό κλίμα με τους αντιπροσώπους των κινητοποιήσεων των αγροτών για να δούμε τι πιο καλό μπορούμε να κάνουμε. Εγώ είμαι στην ευτυχή θέση να πω λιγότερα από τον Γιώργο τον Κατρούγκαλο, όχι γιατί δεν είναι σημαντικό το θέμα της φορολογίας, αλλά σε αντίθεση με τα πολύ σημαντικά θέματα που χειρίζεται ο Γιώργος ο Κατρούγκαλος, στα θέματα φορολογίας αυτή την εποχή δεν έχουμε αλλαγές. Και εγώ καλώ σε διάλογο οποιονδήποτε καλόπιστο που θέλει να κάνει διάλογο, γιατί τελευταία παρατηρούμε και φαινόμενα κάποιοι να μην θέλουν να κάνουν διάλογο, να ξεκαθαρίσουμε ότι στα ζητήματα φορολογίας δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επεξεργασία νομοσχεδίου ή οποιοδήποτε σχεδιασμός, δεν έχουμε κάτι τέτοιο και δεν περιλαμβάνονται και στα προεπαιτούμενα της απόμενης αξιολόγησης από ό,τι φαίνεται. Αξιολόγηση η οποία, όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Γεροβασίλη, πρέπει να ολοκληρωθεί
για σαφέστατους πολιτικούς, κοινωνικούς, εθνικούς λόγους. Διότι όσοι θέλουν να παραμένει αυτή η εκκρεμότητα και να μην τελειώνει η αξιολόγηση, δεν θέλουν να προχωρήσουμε στα επόμενα που θα έρθουν μετά την αξιολόγηση. Στα ζητήματα φορολογίας και σε σχέση με αυτά που ακούγονται από εκπροσώπους των αγροτών, υπάρχει μία σύγχυση. Το τι ίσχυε μέχρι τη συμφωνία, μέχρι τον νόμο 43-36 και το τι έγινε μετά. Στο τι ίσχυε μέχρι τον νόμο 43-36, νομίζω ότι δεν μπορεί να απαντήσει σε όλα η κυβέρνηση, διότι είναι σαφέστατο το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναγκαστήκαμε να έχουμε μία συγκεκριμένη φορολογική πολιτική. Δεν υπερασπιζόμαστε όλο αυτό το φορολογικό σύστημα, δεν το θεωρούμε δίκαιο, αποτελεσματικό. Υπάρχουν θέματα τα οποία θα αλλάξουμε και είναι σαφέστατο και στο 43-36 το τι πρέπει να αλλάξει. Οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημα είναι σαφέστατες και προσδιορισμένες. Αλλά για τα ζητήματα των αγροτών δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε σχεδιασμός ούτε κάποια άλλη αλλαγή. Θυμίζω ότι με τον νόμο 43-36, με τη συμφωνία του Αυγούστου, η οποία ορισμένοι ξεχνούν, αλλά ψηφίστηκε από 221 βουλευτές και αυτήν πάμε να υλοποιήσουμε τώρα, θυμίζω ότι οι δύο αλλαγές για τα θέματα των αγροτών που ψηφίστηκαν τότε ήταν η σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για λόγους που έχουν εξηγηθεί μέσα στη Βουλή και δεν θέλω να χάσω καθόλου χρόνο τώρα, και η αλλαγή, η σταδιακή μάλλον εξομοίωση των εισοδημάτων των αγροτών σε σχέση με τη φορολογία εισοδήματος και η μετακίνηση από το 13% στο 20% και στο 26% μέχρι το φορολογικό έτος 2017. Αυτές λοιπόν είναι οι αλλαγές που έχουμε μπροστά μας. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει αυτή την περίοδο, δεν επεξεργαζόμαστε αυτή την περίοδο οποιαδήποτε αλλαγή στα θέματα των αγροτών. Επεξεργαζόμαστε αλλαγές οι οποίες θα γίνουν από το 2016-17, όχι αυτή την περίοδο, που έχουν σχέση με τον ακριβή προσδιορισμό της έννοιας του αγρότη, με την προστασία του αγροτικού εισοδήματος, διότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις εισοδημάτων που υποκρύπτουν πίσω από την έννοια του αγροτικού εισοδήματος άλλες δραστηριότητες, και νομίζω ότι κανένας δεν θέλει να συνεχιστεί μια κατάσταση στο φορολογικό σύστημα όπου ορισμένοι μπορούσαν, χρησιμοποιώντας τα κίνητρα της πολιτείας που θέλει να ενισχύσει τους αγρότες και την πρωτογενή παραγωγή, να κάνουν φοροδιαφυγή. Χωρίς καμία διάθεση κοινωνικού αυτοματισμού, θέλω να αναφέρω ότι αυτά που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις του έτους 2014, είπε ορισμένα ο κ. Κατρούγκαλος, είναι ότι ο μέσος φόρος εισοδήματος κάθε αγρότη, αν πάρουμε το σύνολο των αγροτών και το διαιρέσουμε το φόρο, είναι 350 ευρώ, ενώ για το μέσο φορολογούμενο είναι 945 ευρώ. Εδώ πρέπει να απαντήσουμε. Αυτός ο φόρος, τα 350 ευρώ, πρέπει να κατεβεί πιο κάτω ή πρέπει να μοιραστεί πιο δίκαια και αναλογικά σε εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν περισσότερο? Δεν είναι όλοι οι αγρότες στην ίδια κατάσταση. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι βεβαίως και πρέπει να ενισχυθούν έως και να απαλλαγούν οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση, είτε στο φόρο εισοδήματος είτε σε άλλες κατηγορίες, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι πληρώνουν λιγότερο από τη φορολογική δυνατότητα την οποία έχουν. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, αλλά δεν υπάρχει αυτή την περίοδο οποιοδήποτε σχεδιασμός, οποιοδήποτε αλλαγή, οποιοδήποτε φορολογικό νομοσχέδιο. Εγώ λοιπόν, για να δώσω χρόνο στους υπόλοιπους, αυτά είχα να πω και θα απαντήσω όποια ερώτηση υπάρχει. Τώρα εγώ είμαι μια ιδιαιτερότητα στην σημερινή συνέντευξη και συμμετέχω πράγματι για να στηρίξω τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει και να υπερασπιστεί την ιδιαιτερότητα του αγροτικού χώρου. Μια ιδιαιτερότητα η οποία βεβαίως και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζεται, δεδομένου ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός για τον αγροτικό χώρο είναι, θα έλεγα, και ο μοναδικός που αφορά συγκεκριμένες δραστηριότητες. Εγώ εκείνο που θέλω να καλέσω αυτή την ώρα τους Έλληνες αγρότες είναι να δούμε την επόμενη μέρα. Και θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι βρέθηκα στην Ήπεθρο γιατί έχουμε μπροστά μας ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης το οποίο έχει επενδυτικούς πόρους πάνω από 6 δις. Ταυτόχρονα έχουμε 14 δις επιπλέον ενισχύσεις για τον αγροτικό χώρο
την ερχόμενη περίοδο και όπως αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε τα συγκεκριμένα χρήματα για να απαντήσουμε στο κύριο ζητούμενο για τον αγροτικό χώρο, που είναι η αναδιάρθρωση και η παραγωγική ανασυγκρότηση. Το ξέρετε ότι από τη δική μας πλευρά έγινε μια μεγάλη προσπάθεια στα θέματα διαχείρισης των κοινοτικών πόρων και είχαμε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στις πληρωμές του Δεκεμβρίου. Δεν θέλω να σας κουράσω, τα έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτά τα πράγματα. Αυτό όμως εγώ που ζήτησα και ζητάω είναι, επειδή υπάρχει ανάγκη αυτό το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης να το εξειδικεύσουμε, να το συζητήσουμε με τους ίδιους τους αγρότες. Υπάρχει ανάγκη να οργανωθούν οι αγρότες, διότι το ξέρετε ότι αυτή την ώρα ουσιαστικά θεσμική εκπροσώπηση δεν υπάρχει. Γιατί την θεσμική εκπροσώπηση την έχουμε ανάγκη για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Βεβαίως υπάρχουν πρωτοβουλίες οι οποίες υπερασπίζονται τα δικαιώματα των αγροτών και είναι δικαίωμά τους, και από την άλλη πλευρά εμείς αφού γκραζόμαστε, συζητάμε, συνεχίζουμε το διάλογο, άσχετα αν σε μερικές περιπτώσεις δεν τον θέλουν οι ίδιοι. Όμως είναι μονόδρομος ο διάλογος. Άρα λοιπόν τα δύο ζητήματα του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και της συγκρότησης θεσμικότητας του συνεργατισμού στον χώρο είναι αναγκαία να περπατήσουν όσο γίνεται γρήγορα. Χάνουμε χρόνους. Και όταν χάνουμε χρόνους, μετά βρισκόμαστε στην ανάγκη, όταν ολοκληρώνεται ένα πρόγραμμα, να λέμε δεν απορροφήσαμε, τι κάναμε και πώς κάναμε. Πρέπει να τρέξουμε. Για μας λοιπόν αυτός είναι ο κύριος στόχος. Εμείς εδώ από πλευράς του Υπουργείου θα είμαστε σε όλες αυτές τις διαδικασίες μέσα μαζί με την κυβέρνηση, συζητάμε, ενημερωνόμαστε, στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, κάτι να κουβεντιάσουμε, στην διάθεσή σας. Οι τρεις τοποθετήσεις έφτιαξαν ένα πλαίσιο του μεγάλου θέματος με τελικό στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και βεβαίως με τα ζητήματα τα οποία έχουν μια επικαιρότητα, όπως το ασφαλιστικό, το φορολογικό που πάντα έχει ενδιαφέρον. Δυστυχώς. Ανεξάρτητα αν επίκειται τώρα καινούριος νόμος ή όχι, που όπως διατύπωσες πολύ καλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στις ερωτήσεις, ξεκινώντας από τον Νίκο. Παρακαλώ όμως το όνομα. Νίκος Τσιαμτσίκας από το Blue Sky. Η ερώτηση είναι για τον κύριο Αποστόλου. Τελικά, τα έσοδα από τις επιχορηγήσεις που παίρνουν τις ενισχύσεις που παίρνουν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα οι αγρότες, θα υπολογίζονται στον υπολογισμό των εισφορών προς τον ΟΓΑ? Γιατί αυτό είναι το όλο ζητούμενο. Γιατί αν έχεις, ας πούμε, ένας αγρότης 5.000 ευρώ εισόδημα και άλλα 5.000 είναι από ενισχύσεις, θα υπολογίζεται το εισόδημα του 10.000 ευρώ. Με αυτό θα φορολογείται, με αυτό θα βγαίνουν οι εισφορές στον ΟΓΑ? Όπως ασφαλώς ξέρετε, με το νόμο 4172 του 2013 είχε θεσπιστεί από πλευράς της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, δεν το λέμε εμείς, υπάρχει σχετική εγκύκλιος από την πρώην γραμματέα εσόδων. Έμπαιναν για φορολόγηση, δηλαδή ως εισόδημα φορολογητέο, όλες οι ενισχύσεις, αποζημιώσεις, και όταν εμείς ήμασταν κυβέρνηση που θα υλοποιούσε τη συγκεκριμένη ρύθμιση που είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, το ξέρετε, το καλοκαίρι του 2015 φέραμε σχετική ρύθμιση, μάλιστα συνέπεσε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που είχαμε για τη ζάχαρη, μια μεγάλη προσπάθεια για να κρατήσουμε μια δραστηριότητα στην Ήπεθρο σε λειτουργία. Εκεί λοιπόν θεσπίστηκε ξεκάθαρα ότι ποσό μέχρι 12.000 ευρώ δεν υπολογίζεται ως φορολογητέα ύλη. Δηλαδή ποσό 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, περί αυτού του που σου πρόκειται, από τα 2,6 των κοινοτικών ενισχύσεων είναι εκτός φορολογητέας ύλης, που σημαίνει βεβαίως ταυτόχρονα και εκτός του εισοδήματος αυτού που μπορεί να υπολογιστεί. Γι' αυτό και είπε και προηγούμενα ο Υπουργός ότι 88% των αγροτών έχει εισόδημα κάτω από 5.000, βάζοντας μάλιστα ένα μέσο εισόδημα γύρω στα 2,5
χιλιάδες ευρώ. Αυτό θα υπολογιστεί στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Απλώς αν μου επιτρέπετε να σας το διαβάσω, είναι στο άρθρο 54 του νομοσχεδίου. Οι εισφορές ορίζονται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα, ακριβώς όπως τα είπε ο Υπουργός. Γιάννης Χρυσοβέργης από το Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων και η ερώτησή μου είναι για τον κύριο Αλεξιάδη. Κύριε Υπουργέ, είπατε πριν ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν φορολογικά και οι αγρότες όπως όλοι οι υπόλοιποι φορολογούμενοι. Και δώσατε και κάποιους αριθμούς. Εν τούτης ο αγρότης, μία στις τρεις χρονιές με έναν χοντρικό υπολογισμό θα δει την παραγωγή του να καταστρέφεται. Καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν του ασφαλίζει την καταστροφή της παραγωγής λόγω καιρικών συνθήκων, ακριβώς γιατί είναι βεβαιότητα και όχι πιθανότητα. Δεν νομίζετε ότι αυτό είναι λόγος μιας κάποιας διαφορετικής φορολογικής αντιμετώπισης? Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, να είμαι και εγώ ειλικρινής. Σε χωριό μεγάλωσα. Δεν είμαι άσχετος με αυτά τα θέματα. Γνωρίζω πολύ καλά. Σε χωριό τελείωσα το δημοτικό σχολείο. Ξέρω πολύ καλά τα ζητήματα των αγροτών. Και η κυβέρνηση έχει αποδείξει, υπόθηκε πριν από τον κύριο Αποστόλου, και έχει αποδείξει μέχρι τώρα και την ευαισθησία που έχει σε αυτά τα ζητήματα. Άλλο πράγμα όμως είναι η ευαισθησία και η προσπάθεια της κυβέρνησης να προστατεύσει και να δώσουμε κίνητρα διεύρυνσης πρωτογενής παραγωγής, να κρατήσουμε τους αγρότες στα χωριά τους, να βοηθήσουμε την πρωτογενή ανάπτυξη. Άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα είναι τα πλαίσια της συμφωνίας. Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα που πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά κοιτάμε αυτά τα πράγματα να γίνονται με τη μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία και με την έννοια της φορολογικής δικαιοσύνης. Αναφέρθηκαν κάποια νούμερα σε σχέση με τα θέματα φορολογίας αγροτών, διότι όπως σας είπα πολύ καλά, άλλο πράγμα είναι να επιβαρύνεις τον αγρότη που είναι σε ορεινές περιοχές και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε καν τα ζητήματα διαβίωσης του, και εκεί πρέπει να τον απαλλάξεις και από φορολογικά βάρη που έχει σήμερα, και αυτό θα γίνει όταν αλλάξουμε τα θέματα φορολογίας εισοδήματος, όταν προσδιορίσουμε ακριβώς την έννοια του αγρότη στη φορολογία. Σε αυτά είμαστε μπροστά. Και άλλο πράγμα αυτός, ο οποίος καλύπτεται με μια σειρά από στρεβλώσεις στο φορολογικό σύστημα και δεν πληρώνει φορολογικά αυτά που πρέπει να πληρώσει. Δεν έρχεται ούτε φορολογική καταιγίδα, ούτε χαράτσια, ούτε οτιδήποτε άλλο στους αγρότες. Κοιτάμε να κάνουμε το σύστημα πιο δίκαιο, πιο αναλογικό, και όταν τελειώσει αυτή η ιστορία τα επόμενα χρόνια, να ξέρετε ότι μια μεγάλη κατηγορία των αγροτών θα ελαφρυνθεί φορολογικά. Μου επιτρέπετε ένα λεπτό. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι και οι δηλώσεις για το εισόδημα του 2015 με βάση τα ισχύοντα, που σημαίνει η ιδιαιτερότητα του αγροτικού χώρου αναδεικνύεται πολλαπλάσια. Από εκεί και πέρα, για τα επόμενα χρόνια έχουμε επεξεργαστεί πάρα πολλά σενάρια. Δεν είναι της ώρας, δεν μας επιτρέπει ο χρόνος, που ουσιαστικά θα συνεχίσουν αυτή την ιδιαιτερότητα την αναδεικνύουν. Όσον αφορά το κομμάτι της ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής, υπάρχει ο ΕΛΓΑ, επανεξετάζομαι όλο το οργανόγραμμά του, το κανονισμό του, για να καλύψουμε όλη την αγροτική παραγωγή, αλλά θα διαφωνήσω μαζί σας στο εξής. Είναι τεράστιο το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα να μπει στο χώρο ασφάλισης αγροτικής παραγωγής. Άμα μείνουμε χαλαροί και το επιτρέψουμε να μπει μέσα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι οι επιπτώσεις της αντιμετώπισης ασφάλισης με ιδιωτικονομικά κριτήρια θα δημιουργήσουν πρόσθετες επιβαρύνσεις για τον αγροτικό χώρο. Τι έσοδα αναμένει από την αύξηση των εισφορών τόσο στον αγροτικό τομέα, στους αγρότες, όσο και στους αυτοαπασχολούμενους, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες? Υπενθυμίζω ότι η εισφοροδιαφυγή στον ΟΑΕ είναι 45% και στον ΟΓΑ 35%. Με δεδομένα τους αριθμούς που μας δώσατε, ότι το 88% των αγροτών δηλώνει κάτω από 5.000 και το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών κάτω από 10.000 και 2.500 μέσω όρο εισοδήματος, η αύξηση των εισφορών δεν αποτελεί κίνητρο για περαιτέρω εισφοροδιαφυγή? Αντιθέτως, προσπαθούμε
με την ενοποίηση των μηχανισμών ίσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φόρων, να αντιμετωπίσουμε την εισφοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή. Να ξεκαθαρίσουμε όμως από την αρχή ότι υπάρχει εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή, το ξέρουμε. Πάνω από το 1/4 υπολογίζουμε ότι είναι οι απώλειες εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία από αυτούς που σκόπιμα εισφοροδιαφεύγουν. Υπάρχουν όμως και αυτοί που απλώς δεν μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους λόγω της κρίσης. Για αυτούς δεν μιλάμε για εισφοροδιαφυγή. Αυτή ήταν η προσπάθεια που κάναμε. Να ελαφρύνουμε το βάρος για αυτούς που έχουν εισόδημα από 12.000 ευρώ και κάτω και να το μοιράσουμε πιο πολύ σε αυτούς που ακόμα κάτι έχουν να δώσουν. Δεν έχουμε σκοπό να εξοντώσουμε τα ανώτερα μεσαία στρώματα ή τους πλούσιους ανθρώπους. Αλλά είναι λογικό σε ένα σύστημα που από το Σύνταγμά μας προβλέπεται η υποχρέωση κοινωνικής αλληλεγγύης στο άρθρο 25 να ζητάμε πιο πολλά από αυτούς που έχουν κάτι να δώσουν. Αυτός είναι ο προσανατολισμός της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Και προφανώς έχουμε προϋπολογίσει το τι περιμένουμε να πάρουμε και από τους ελεύθερους επαγγελματίες και από τους αγρότες. Μάλιστα είναι καταγεγραμμένα στο κοινωνικό προϋπολογισμό που έχει κατατεθεί στη Βουλή, γιατί μέσω αυτής της αναπροσαρμογής των εισφορών συμπληρώνουμε και το στόχο του 1% προσαρμογής που μας έχει ζητηθεί στο πλαίσιο του μνημονίου. Αυτό είναι που είπα προηγουμένως. Ότι έχουμε μια μνημονιακή υποχρέωση για συγκράτηση της δαπάνης που συμπίπτει με την αυτονόητη ανάγκη να μειώσουμε τα ελλείμματα των ασφαλιστικών μας ταμείων και δεν προσπαθούμε αυτή τη μείωση της δαπάνης να τη μετατρέψουμε σε υποβάθμιση των παροχών των συνταξιοδοτικών, αλλά να τη μοιράσουμε με ίδιο τρόπο ώστε να ελαφρύνονται οι αδύναμοι, να επιβαρύνονται λίγο πιο πολύ αυτοί που έχουν ακόμα τη δυνατότητα να εισφέρουν κάτι παραπάνω. Να προσθέσω κάτι και να υπενθυμίσω κάτι το οποίο υπάρχει στην νομοθεσία, αλλά συχνά δεν το ακούμε είτε σε ζωντανές συνδέσεις από τα μπλόκα, είτε σε διάφορες αναλύσεις. Οι ασφαλιστικές εισφορές αφαιρούνται από τα έσοδα για να βγει το εισόδημα το οποίο θα φορολογηθεί. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Δηλαδή, ό,τι έσοδα έχει ο αγρότης, αφαιρεί όλα τα έξοδά του, τα οποία έχουν προσδιοριστεί από το 2013 σε νόμο και είναι σαφέστατο και το επαναλάβαμε σε εγκύκλιο του 2015. Δηλαδή, αγορές σπόρων, νεογνά, λιπάσματα, φάρμακα, καλλιεργητικές δαπάνες, άρδευσης δαπάνες, ημερομίσθια, κόστος καυσίμων, συντήρηση αγροτικών μηχανημάτων, τόκους έξοδα δανείων, αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού και ασφαλιστικές εισφορές αφαιρούνται από τα έσοδα του αγρότη για να βγει το εισόδημα το οποίο θα μπει στη φορολογική δήλωση και να πληρώσει φόρο εισοδήματος. Αυτό λοιπόν να γίνει σαφές, διότι με ορισμένες φορές ορισμένοι το αποκρύπτουν. Και επίσης, συγγνώμη που παίρνω πάλι το λόγο. Πάλι στην κατεύθυνση που είπε ο Τρίφων, έχουμε και την συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων 70 και 71 του κώδικα φορολογία εισοδήματος, που προβλέπει ότι αν πέσουν τα έσοδα τα καθαρά ενός ελεύθερου επαγγελματία αγρότη πάνω από 25%, μπορεί να μην πληρώσει προκαταβολή για την επόμενη χρονιά. Αυτό σας το λέω γιατί διάφοροι που βλέπουμε στις εφημερίδες, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας να θολώσει το κλίμα, να τρομάξει ο κόσμος και να υπάρξει παραπληροφόρηση, προσθέτουν εικονικά τις επιβαρύνσεις κατά την επιθυμία του συντάκτη τους, χωρίς να πάρουν υπόψη ούτε αυτό που είπε ο Τρίφωνας, ότι δηλαδή οποιαδήποτε αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς αυτόματα μειώνει το φόρο, και επίσης αυτό που σας είπα για την προκαταβολή, που είναι βέβαια μια επιβάρυνση και για το εισόδημα του ελεύθερου επαγγελματία και για του αγρότη. Ναι. Πετρόπουλος Ανδρέας, Έλληνα Αυγή. Στον κύριο Κατρούγκαλο θέλω να θέσω δύο ερωτήματα. Πρώτον, αν εξετάζει η κυβέρνηση μεγαλύτερη αυτοτέλεια του ΟΓΑ παρά την ένταξή του στο ενιαίο ταμείο. Το δεύτερο είναι, έχει να κάνει με τις ασφαλιστικές εισφορές. Η κατώτερη ασφαλιστική κλάση το 19 θα προσδιορίζεται στον κατώτερο σημερινό μισθό του ανειδίκευτου εργάτη και θα είναι 82 ευρώ περίπου. Και τι θα γίνει με τις οικογένειες αγροτών που έχουν τρία ασφαλιστικά μέλη, τέσσερα ξέρω εγώ, με τρία μέλη ασφαλίζονται στον ΟΓΑ. Θέλουμε να εφαρμοστούν κατά το δυνατόν οι ίδιοι κανόνες στους αγρότες, για να έχουν και αυτοί ίδια σύνταξη με τους άλλους. Επομένως, προτάσεις που μπορούν να έχουν
να δίνουν κάποια έμφαση στην ιδιαιτερότητα των αγροτών που είναι το χαμηλότερο εισόδημά τους, είμαστε διατεθειμένοι να τις δεχτούμε. Φτάνει να μην παραβιάζουν σε βάρος των αγροτών τον κανόνα της ισονομίας. Ως προς τη δεύτερη ερώτησή σας, είναι προφανές ότι η ρύθμιση είναι διαρκής. Πάντοτε οι αγρότες, πάντοτε όσο διαρκεί αυτή η διαφορά, ότι έχουν μικρότερο εισόδημα από τους υπόλοιπους, θα έχουν μια χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση από αυτή των υπόλοιπων μη μισθωτών. Ακούγομαι παρόλα αυτά, έτσι δεν είναι? Κάτι γίνεται. Κάποιο κινητό. Προφανώς. Ωραία. Ως προς το ζήτημα αυτό το που θέσατε, άρα πάντοτε θα είναι στο 80% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, πάντοτε λοιπόν η κατώτατη ασφαλιστική κλάση για τους αγρότες, όσο διαρκεί η ελλειμματικότητά τους ως προς το μέσο εισόδημά τους, θα είναι έτσι ώστε να προστατεύονται. Είναι πολύ καλή ερώτηση και ήταν ένα από τα ζητήματα που χθες, όταν συναντήθηκα με την αντιπροσωπεία των αγροτών που κινητοποιούνται, το είδα σαν ανησυχία και τους καθησύχασα, γιατί προκύπτει από τον νόμο. Σας διαβάζω. Σε περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης, στην οποία απασχολείται η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, ως φορολογητέο εισόδημα καθενός από αυτούς λαβάνεται το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα. Αν λοιπόν για τον αγρότη, την αγρότησα και για τα τυχόν ενήλικα παιδιά μέχρι τα 25 που είναι στην αγροτική οικογενειακή εκμετάλλευση, ο νόμος εισάγει ένα τεκμήριο ότι έχουν την κατώτατη ασφαλιστική υποχρέωση. Ακριβώς για τον προφανή λόγο να μην επιβαρυνθούν πολλοί. Μου ζήτησαν, και σε αυτό είμαστε ιδιαίτερα δεκτικοί, προβλέπεται από τον νόμο, ακόμα και έτσι να έχουν τη δυνατότητα να ασφαλίζουν την αγρότησα ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους μέσω του εργόσιμου. Γι' αυτό προβλέψαμε και μια νέα διαδικασία, με άλλο άρθρο, μια ξεχωριστή δυνατότητα. Είμαστε ανοιχτοί, όπως έχω πει πολλές φορές, σε κάθε πρόταση που δεν θα αναιρεί τα δύο βασικά στοιχεία. Την ισονομία και την κοινωνική δικαιοσύνη, την προστασία των πιο αδύναμων. Επομένως, δηλαδή, δεν τριπλασιάζονται οι εισφορές? Φυσικά και όχι. Σας είπα προηγουμένως ότι για την τρίτη ασφαλιστική κλάση το 17 υπάρχει μια διαφορά, μια απώλεια για τον αγρότη της τάξης του 129%, για αυτούς όλους δηλαδή το 88%, όχι όλους, το 88% που έχουν το χαμηλό εισόδημα. Για την τέταρτη ασφαλιστική κλάση θα έχουν και κέρδος 38 ευρώ. Και η διαφορά με την επόμενη χρονιά, το 18, είναι 3%, δεν είναι θεαματική. Αντιλαμβάνομαι ότι και τα 129 ευρώ είναι λογαριασμός για ανθρώπους που έχουν δοκιμαστεί στην κρίση. Δεν θα καταστραφεί όμως κανένα αγροτικό νοικοκυριό με 129 ευρώ το χρόνο. Και να σκεφτούν οι αγρότες μας ότι είναι για το συμφέρον τους να πάρουν τη σύνταξη την εθνική τα 384 και όχι τα 150 που είναι σήμερα. Τα οποία σας θυμίζω, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το 27 θα καταργηθούν. Δεν μπορούν να συνεχίζουν οι αγρότες να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Εμείς θέλουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες να έχουν την ίδια μεταχείριση. Ονομάζομαι Σταύρος Παϊσιάδης από το site agrotipos.gr. Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κατρούγκαλε, για να μιλήσουμε για κεντρικές στρατηγικές. Κεντρική στρατηγική της κυβέρνησής σας είναι να υπάρξει μια ισονομία στα φορολογικά και στα ασφαλιστικά όλων των επαγγελμάτων των ελεύθερων επαγγελματιών. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κρατάνε ένα δίκτυο προστασίας για το συγκεκριμένο αγροτικό επάγγελμα με πολλούς όρους και φοροελαφρύνσεις. Αυτά εσείς δεν θέλετε να πάρετε αυτό το ρόλο σαν μετρητή, σαν παράδειγμα, δηλαδή άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν μιλάτε με τους δανειστές? Ακούστε, ακριβώς αυτό κάνουμε. Ακούσατε ότι οι ενισχύσεις που παίρνουν οι αγρότες, που είναι σημαντικό κομμάτι του εισοδήματός τους, δεν υπολογίζονται ούτε στο φορολογητέο εισόδημα, ούτε σε εκείνο το εισόδημα που θα υπολογιστεί για την ασφαλιστική τους υποχρέωση. Και ενώ ξεκινάμε από τη βάση ότι δεν υπάρχει ελεύθερος επαγγελματίας που να βγάζει λιγότερα από τον ανειδίκευτο εργάτη, που τον καιρό της κρίσης, και αυτό ξέρετε, είναι κρίση που μπορεί να αμφισβητηθεί, για να τον αγρότη πηγαίνουμε ακόμα παρακάτω. Αλλά πρέπει να έχουμε σαν κανόνα αυτό που είπα, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του. Και αυτοί με τις μικρές δυνάμεις. Απλώς αυτοί που είναι πιο πολλές, πιο πολλά. Αλλά όλοι μας κάτι. Αυτό που αντέχουμε. Προς τον κύριο Κατρούγκαλο, Αμέλεια Αναστασάκη από το Μέγκα.
Εσείς, Υπουργέ, μιλάτε για διορθωτικές αλλαγές και διορθωτικές κινήσεις και βελτιώσεις την ώρα που ο Γερούν Ντάισεμπλουμ από το Νταβός αναφέρει ότι η ελληνική πρόταση είναι σοβαρή, αλλά τα νούμερα δεν βγαίνουν. Εσείς μιλάτε για ισονομία και δίκαιη κατανομή την ώρα που λέτε ότι κερδισμένοι από τη νέα μεταρρύθμιση θα είναι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν με εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ. Δεν θα υπάρχει φοροδιαφυγή. Το σχήμα δεν είναι λίγο οξύμορο? Μισό λεπτάκι, γιατί μπερδέψατε δύο θέματα στην ερώτησή σας. Προφανώς η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς είναι σκληρή. Η βασική τους διαφορά είναι ότι θέλουν την κοινωνική ασφάλιση, όχι όλοι, αλλά ξέρετε, σκληρότερα από αυτούς, ξέρετε που εννοώ. Να μοιάζει με την ιδιωτική. Ό,τι βάζει ο καθένας, αυτό να παίρνει. Εμείς λέμε ότι η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι έτσι. Η κοινωνική ασφάλιση πρέπει να βοηθά πιο πολύ τους αδύναμους. Και αυτό που έχω πει είναι ότι από τη μεταρρύθμισή μας και στους συναδέλφους σας του. Να σας το προαναγγείλω. Στους συναδέλφους σας του ρεπορτάζ του Υπουργείου Εργασίας θα δώσουμε ακριβώς τα στοιχεία που δώσαμε στους θεσμούς τες. Που βλέπουν πώς εξελίσσονται οι συντάξεις σε σχέση με το 38-63, τον ισχύοντα νόμο με τις περικοπές. Και εκεί θα φανεί ότι οποιοδήποτε ανήκει στη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων που έχει καθαρό εισόδημα 1.000 ευρώ σήμερα, κερδίζει από τη μεταρρύθμισή μας. Κερδίζει και σε ό,τι αφορά τις εισφορές, κερδίζει και σε ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες συντάξεις. Και επίσης, αυτή είναι η φωτογραφία της στιγμής που σας δίνω, γιατί πράγματι τα 1.000 ευρώ δεν είναι πολλά. Όσο θα ανεβαίνει η οικονομία μας, ακριβώς επειδή η Εθνική Σύνταξη είναι συνδεδεμένη με την άνοδο του πλούτου της χώρας, του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, θα ανεβαίνει και αυτή. Οι δανειστές μας έχουν άλλες ιδέες, τις οποίες τις αποτύπωσαν στο μνημόνιο. Σας είπα προηγουμένως ότι όταν περιοριζόμασταν να εφαρμόσουμε το μνημόνιο με την καθαρά εισπρακτική και εν πολλής νεοφιλελεύθερη λογική του, δεν θα κάναμε καλό στην κοινωνική ασφάλιση. Γι' αυτό κάνουμε τη μεταρρύθμιση. Για να εξουδετερώσουμε όσα μέτρα υπάρχουν στο μνημόνιο που δεν ταιριάζουν με τη δική μας λογική την κοινωνική, εξορθολογίζοντας ταυτόχρονα και το σύστημα. Δεν περιμένουμε επομένως μια εύκολη μεταρρύθμιση. Εμείς τους είπαμε ότι όλους τους προσωπικούς στόχους θα τους σεβαστούμε και τους έχουμε στείλει τα στοιχεία. Μας τα ζητάνε ξανά και ξανά και τα τσεκάρουν, αλλά έτσι είναι. Τη μαζεύουμε τη δαπάνη όπως πρέπει. Και δεν τη μαζεύουμε μόνο επειδή μας το ζητάνε, αλλά γιατί δεν μπορεί να ζήσει ασφαλιστικό σύστημα που έχει έλλειμμα 2% του χρόνου. Αλλά το κάνουμε με τρόπο που να προστατεύουμε τους αδύναμους, κρατώντας την ελπίδα ότι και οι σημερινοί νέοι θα πάρουν σύνταξη και όχι οποιαδήποτε σύνταξη φιλοδόρημα, πραγματική σύνταξη. Ως προς τη φοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή, ο καθένας πρέπει να πληρώνει. Αν θα είδατε σε ένα άρθρο που δημοσίευσα, το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν εισόδημα κάτω από 12.000 δίνουν σήμερα ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματός τους. Στο 30% σήμερα. Αυτοί που βγάζουν 60.000 σήμερα δίνουν το 3% του εισοδήματός τους στις ασφαλιστικές εισφορές. Ναι, αλλά Υπουργέ, επάνω... Αυτό το 3, μισό λεπτάκι, θα σας πω. Αν αυτό το 3 γίνει 6%, διπλασιάσουμε δηλαδή την ασφαλιστική εισφορά, αυτό που έχουν εισόδημα 50.000, θα δίνουν το 6% του εισοδήματός τους. Συγκρίνεται το 6 με το 30. Τη μεταβατικότητα είπαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να τη δεχθούμε. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάξουμε τα συμφέροντα των πολλών και να μην καταστρέψουμε και τους λίγους. Δεν έχουμε σκοπό, το είπα πολλές φορές, να καταλήγουμε σε πατελώσματα ανεπιοικοί. Αλλά δεν είναι σωστό να προστατεύουμε κατά προτεραιότητα τους πιο αδύναμους και τη μεγάλη πλειονότητα της κοινωνίας. Ναι, αλλά κάποιος θα μπορούσε να σας πει, Υπουργέ, τώρα ότι ψάξτε και βρείτε αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Δεν μπορεί να την πληρώνουν οι υπόλοιποι. Διότι αυτός που έχει εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ είναι στα όρια της φτώχειας. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Και συγκρίνεται τώρα πώς αντιμετωπίσαμε εμείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις το πραγματικό ζήτημα της φοροδιαφυγής. Η προηγούμενη κυβέρνηση κατάργησε τα φορολόγητα των ελεύθερων επαγγελματιών. Με αυτόν τον τρόπο, ποιους κυρίους επιβάρυνε? Τους μικρούς. Γιατί αυτοί γλίτωναν από τα 5 χιλιάρικα. Αυτός που δηλώνει 60 δεν είναι στα 5 που σώζεται. Εμείς τι κάνουμε? Αντιστοιχούμε τη σύνταξη που θα πάρει κάποιος με το εισόδημα που δηλώνει. Στο παρελθόν μπορούσε κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας να είναι στην ανώτατη ασφαλιστική κλάση, γιατί δεν κοιτάζαμε τι λεφτά παίρνει, κοιτάζαμε απλώς πόσα χρόνια είναι στο επάγγελμα. Να πληρώνει λοιπόν την ανώτατη ασφαλιστική κλάση
και να δηλώνει εισόδημα 6.000 το χρόνο. Αυτός τι σύνταξη θα έπαιρνε? Θα έπαιρνε σύνταξη 2.000 ευρώ, γιατί είχε λεφτά να πληρώνει την ασφαλιστική του κλάση και ταυτόχρονα μπορούσε να μην δηλώνει τα λεφτά του στην εφορία. Με τη δική μας μεταρρύθμιση, ακριβώς επειδή η σύνταξη θα είναι ανάλογη με το εισόδημα που έχεις, όποιος δηλώνει 6.000 εισόδημα, θα πάρει και σύνταξη ανάλογη με τα 6.000 εισόδημα. Όποιος δηλώνει 60.000 εισόδημα, θα πάρει σύνταξη 3.000. Έτσι βγαίνει με τα νούμερά μας. Γιατί έτσι πρέπει. Άρα, αυτό σας είπα προηγουμένως, ότι σκοπός μας είναι να διασυνδέσουμε το ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα, όχι μόνο μέσω του μηχανισμού ίσπραξης των εισφορών, αλλά για να έχουμε συνείδηση φορολογική και ασφαλιστική. Να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να κλέβουμε πια. Ξαναλέω, δεν ισχυρίζομαι ότι όλοι κλέβουν. Η κατάσταση στον κλάδο που ξέρω καλά των δικηγόρων είναι μια κατάσταση που ειδικά οι νέοι άνθρωποι είναι προλετάριοι. Όποιος μου πει όμως ότι στον χώρο μου των δικηγόρων δεν υπάρχουν δικηγόροι που φοροδιαφεύγουν, να το κουβεντιάσουμε μετά. Κύριε Κατρούγκαλα, είπατε πριν ότι οι δανειστές μας... Συγγνώμη, Λιάνα Σπυροπούλα από Bild. Ότι οι δανειστές έχουν άλλες ιδέες τις οποίες αποτύπωσαν στο μνημόνιο. Η κοινωνία ήδη βράζει με αυτά που εσείς έχετε προτείνει και που ο κύριος Ντάισεμπλουμ, όπως είπε και η συνάδελφος πριν, τα χαρακτήρισε ανεπαρκή. Τι θα κάνατε αν οι δανειστές επιμείνουν στις ιδέες τους, τις οποίες να υπενθυμίσω ότι έχετε υπογράψει και έχουν ψηφιστεί με ευρύτατη πλειοψηφία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο? Καλά κάνετε να αντιπαραβάλλετε την κοινωνία και τον κύριο Ντάισεμπλουμ. Εμείς είμαστε με την κοινωνία. Και αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι ότι με τη μειωμένη διαπραγματευτική ισχύ που είχαμε τον Ιούλιο, πράγματι, αναγκαστήκαμε να βάλουμε στο μνημόνιο πράγματα που δεν είναι συμβατά με τη λογική μας. Ακριβώς όμως επειδή είμαστε αυτοί που είμαστε και δεν είμαστε οι προηγούμενοι, αντί να εφαρμόσουμε το μνημόνιο κατά γράμμα, το εντάξαμε σε μια μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος που έχει κοινωνικό πρόσημο. Αν περιοριζόμαστε να εφαρμόσουμε το μνημόνιο, θα κόβαμε το ΕΚΑΣ. Τελεία. Εμείς πράγματι αυτή την υποχρέωση, επειδή είναι μέσα στο μνημόνιο, που δεν το ψηφίσαμε μόνο εμείς, το ψήφισαν και οι άλλοι, προχωρούμε στην αντικατάσταση του ΕΚΑΣ από την Εθνική Σύνταξη, που έχει τον ίδιο σκοπό, την προστασία των φτωχών συνταξιούχων από τον κίνδυνο του αποκλεισμού. Και, παραπέμπω σε αυτά που είπα ήδη για τη δαπάνη, μειώνουμε τη δαπάνη, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύουμε τους αδύναμους και τα μεσαία στρώματα. Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά μας με τους άλλους. Ότι εμείς γράψαμε τον νόμο, δεν μας ήρθε μεταφρασμένος. Και ακριβώς αυτό το σέβονται και οι δανειστές. Σοβαροί είπαν ότι είναι η πρότασή μας. Στον γύρο που κάναμε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, εγώ και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, μην πω για πρώτη φορά, αλλά σεβασμό. Με σεβασμό μας δέχθηκαν. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι ακόμα και οι δανειστές, ακριβώς επειδή ορισμένοι από αυτούς είναι και εταίροι μας και στην Ευρώπη μπορούμε να συνεννοούμαστε με καλύτερο τρόπο, είναι δεκτικοί στις προτάσεις μας. Αλλά ξαναλέω, εμείς βασικά απολογούμαστε στον ελληνικό λαό και τα συμφέροντα τα δικά του θέλουμε να καλύψουμε. Κωστής Πλάντζος από το πρώτο θέμα. Κάτι καθαρά διαδικαστικό, αλλά πότε θα δούμε ή πότε θέλετε εσείς να καταθέσετε αυτό το τόσο καλό νομοσχέδιο για να το δούμε πλήρως σε λεπτομέρεια για να ψηφιστεί στη Βουλή? Και επειδή σας είναι πολύ άμεση η απάντηση, δηλαδή μια ημερομηνία μόνο, σχετικά με την Εθνική Σύνταξη. Εκείνο το άλλο που λέγαμε, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το έχουμε ξεχάσει? Καταρχάς, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Είδα σήμερα το ρεπορτάζ που έχετε από τις επαφές που έγιναν χθες με τα τεχνικά κλιμάκια. Με χαρά διαπιστώνω ότι ακολουθείτε τη βασική γραμμή της εφημερίδας σας να είναι η ναυαρχίδα της παραπληροφόρησης και να μην γράφει σχεδόν ποτέ την αλήθεια. Επ' ευκαιρία της ερώτησής σας να σας πω ότι όλα όσα γράφετε σήμερα στο ρεπορτάζ σας για αυτά που διαμήφθηκαν χθες είναι καθαρά ψεύδι. Τίποτα από αυτά δεν έγινε από αυτά που γράφει σήμερα η εφημερίδα σας στο ηλεκτρονικό ρεπορτάζ. Ως προς την Εθνική Σύνταξη, σας είπα προηγουμένως. Ως προς το πότε θα κατεθεί το νομοσχέδιο, αφορά προφανώς την πορεία της διαπραγμάτευσης. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί με θετικό τρόπο μέσα ενδεχομένως και στην ερχόμενη εβδομάδα. Επομένως, θα κατετεθεί. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα το προχωρήσουμε. Είναι ένα από τα μεγάλα βάρη που έχουν πέσει στους ώμους της Θεανόησης Φωτίου. Αν προσέξατε, το άρθρο 1 του νομοσχεδίου μας μιλάει για ένα ενιαίο σύστημα κοινωνικής προστασίας.
στο οποίο εντάσσεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Ανδρέας Ξανθός κάνει πάρα πολλή δουλειά εκεί για την πρωτοβάθμια υγεία. Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτό που ρυθμίζουμε τώρα, αλλά και το Εθνικό Σύστημα Αλληλεγγύης, που είναι αυτό που δουλεύουμε και στη βάση του Γενικού Εγγυημένου Εισοδήματος. Απλούστατα, οι δανειστές μας στο μνημόνιο μας έχουν οδηγήσει σε μια σχεδόν αδύναμη, σε μια δύνατη μάλλον υποχρέωση, να καλύψουμε μια ανάγκη που θα έπρεπε εδώ και καιρό να την έχει καλύψει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, χάρη στις ευθύνες του παλαιοκομματισμού, που δεν έχει τέτοιο μηχανισμό εγγυητικό, χωρίς όμως να προβλέπουν τη δυνατότητα ενίσχυσης από άλλους πόρους. Αυτό είναι πολύ δύσκολη εξίσωση και θα την αντιμετωπίσουμε φυσικά στο μέλλον. Χαίρομαι ιδιαίτερα που τα θέματα της πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της φορολογίας δεν έχουν ερωτήσεις. Νομίζω ότι... Κάποιοι θα πούν, το καταλάβουν και οι αγρότες αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι στα θετικά της σημερινής συζήτησης. Γκαλονάκη από πρακτορειδήσεων Ινών. Σήμερα υπάρχει μια διαρροή. Όπως λέτε και εσείς, υπάρχουν πολλές διαρροές. Λοιπόν, που λέει ότι θα εξαιρέσετε τον ΟΓΑ από το ασφαλιστικό. Όχι, 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 όχι. Σήμερα βγήκαν οι αγρότες, σήμερα το πρωί και το είπανε, το συντονιστικό. Το συντονιστικό έχει αυτή την πληροφόρηση και ότι θα εξαιρεθεί ο ΓΑ από το ασφαλιστικό και περιμένουν τις προτάσεις σας, ολονών σας, ποιες ήταν αυτές οι προτάσεις εξαίρεσης. Χθες ρώτησα στο συντονιστικό, επειδή μου έλεγαν να μείνει ο ΓΑ όπως είναι, για να μην αυξηθούν οι εισφορές. Και τους ρώτησα, θα προτιμούσατε να μείνει ο ΓΑ όπως είναι, να πληρώνετε τις μισές εισφορές, να έχετε τη μισή εθνική σύνταξη και τις μισές παροχές από τους άλλους Έλληνες? Και μου απάντησαν οι περισσότεροι από αυτούς ναι. Πράγματι, επομένως, αυτή η συζήτηση έγινε. Αλλά δεν ήταν πρόταση δική μας. Ήταν μια ερώτηση. Θέλω να ανοιχνεύσω το ότι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Να σας πω επίσης ότι ήταν ουσιαστική κουβέντα. Καταλάβαινες ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν επειδή πιέζονται από τα προβλήματα. Τους έπιαναν στα χέρια τους και δεν ήταν σαν τα δικά μου. Τι γη δουλεύουν αυτοί? Και επομένως η κουβέντα ήταν ειλικρινής. Η δική μου προσωπική άποψη, η κυβέρνηση θα εξετάσει αυτή την προοπτική, είναι ότι θέλω τους αγρότες να είναι όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες. Να έχουν την εθνική σύνταξη που έχουν οι άλλοι Έλληνες. Αλλά αυτά τα θέματα είναι θέματα που ενδεχομένως δεν θα εξετάσει η κυβέρνηση. Σας λέω τώρα την προσωπική μου θέση και τι κουβεντιάστηκε χθες. Ανίτα Τριανταφυλοπούλου από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υποστηρίζετε ότι η μεταρρύθμιση προβλέπει την προστασία των ισοδηματικά αδύναμων πολιτών. Με ποια οικονομικά στοιχεία τεκμηριώνεται η συγκεκριμένη δέσμευση? Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή που λένε ότι το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών έχει εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ, το 88% των αγροτών έχει εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ και ότι ο μέσος μισθός τίνει να διαμορφωθεί στα 800 ευρώ. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία μη αμφισβητήσιμα. Στη βάση αυτού του προσανατολισμού προσπαθούσαμε να βάλουμε τον πύχη. Είπαμε ποιος είναι ο πύχης, ισονομία ή ίσιοι κανόνες. Αλλά πρέπει να ξεχωρίσουμε σε αυτό το πλαίσιο των ίδιων κανόνων ποιοι είναι οι πιο αδύναμοι και οι πιο πολλοί που έχουμε σκοπό να προστατεύσουμε. Επομένως, είχαμε την άσκηση. Πώς θα συγκρατήσουμε τη συνταξιοδοτική δαπάνη? 1% είναι η μνημονιακή υποχρέωση, 2% τα ελλείμματά μας. Και πώς με μικρότερη συνταξιοδοτική δαπάνη θα έχουμε πιο αποτελεσματική κοινωνική προστασία? Αν βλέπατε όλες τις κριτικές που γίνει στο υφιστάμενο στρεβλό σύστημα κοινωνικής προστασίας που κληρονομήσαμε, είναι ότι ενώ στη συντάξη είναι ακριβό, μειώνει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό λίγο. Ακριβώς αυτό επιδιώξαμε να κάνουμε. Να αναστοχεύσουμε το σύστημά μας, ούτως ώστε να γίνει αποτελεσματικότερο και κοινωνικά δικαιότερο. Να έχει δηλαδή μια εσωτερική αναδιανομή. Ναι. Παπαπέτρο από Ναυτεμπορική. Καταρχήν μια επισήμανση, παρατήρηση για τον κύριο Αλεξιάδη. Επειδή είναι από χωριό και αυτός όπως και εγώ. Με βάση τα στοιχεία του δικού σας Υπουργείου από το 2000 μέχρι το 2015, ο κρατικός προϋπολογισμός τροφοδότησε με 210 δισεκατομμύρια ευρώ τα ασφαλιστικά ταμεία. Από αυτά, τα 77 πήγαν στον ΟΓΑ. Απλά μου έκανε εντύπωση
τόσα χρόνια ψάχνουμε να βρούμε, είπατε την λέξη. Να προσδιορίσουμε την έννοια του αγρότη. Δόξα τω Θεώ, πλούσιο λεξιλόγιο έχουμε, αυστηρή γραμματική έχουμε. Εν έτη 2016 ακόμη ψάχνουμε να προσδιορίσουμε τον ορισμό του αγρότη. Τα νούμερα είναι ασφαλή που σας ανέφερα. Και για τον κύριο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, τι είπατε μόλις πριν, ότι θα μας δώσετε στοιχεία σήμερα, τα οποία αφορούν σε τι? Αυτό είναι εύκολο, το λέω γρήγορα. Επειδή τέθηκε ένα θέμα από τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον κύριο Μοσκοβισή, και είπε ότι το πλαίσιο το οποίο έχετε καταθέσει είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά ζήτησε ποσοτικοποίηση των παραμέτρων. Κάτι που ζητάμε όλοι. Την έχουμε δώσει την ποσοτικοποίηση. Τα στοιχεία που θα σας δώσω σήμερα έχουν σκοπό να αναιρέσουν όλη αυτή την παραφιλολογία ότι οι νέες συντάξεις θα είναι κατώτερες από τις παλιές. Έχουμε τους συγκριτικούς πίνακες λοιπόν των νέων συντάξεων σε σχέση με τις συντάξεις που δίνονται με το 38-63 του 10, θα δίνονταν, με τις περικοπές, που είναι η βάση με την οποία συζητάμε με τους δανειστές. Τα στοιχεία της ποσοτικοποίησης, επειδή είναι στην καρδιά της διαπραγμάτευσης, επειδή έχουν αποδοχές ως προς την εξέλιξη του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, ως προς την εξέλιξη ανεργίας κτλ., μας έχει ζητηθεί από τους δανειστές να μην δημοσιοποιηθούν. Άρα, τουλάχιστον μπορούμε να γνωρίζουμε με βάση τα στοιχεία τα οποία έχετε και λέτε ότι θα μας δώσετε, τα βασικά συμπεράσματα ποια είναι, σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τον συντάξιμο μισθό. Μέχρι ποιο ύψος συντάξιμου μισθού είναι οι κερδισμένοι, από ποιο σημείο και πάνω επέρχονται μειώσεις? Να έχουμε έναν, δύο βασικούς άξονες, γιατί έχει πολύ δρόμο μπροστά. Αυτά που θα δείτε είναι η ανάπτυξη από τα 0 έως τα 30. Ορίστε. Αυτό που θα σας μοιράσουμε και που θα το δείτε είναι η πλήρης ανάπτυξη από τα 0 έως τα 30 του συστήματος συνταξιοδοτική, των συντάξεων των καινούριων, σε σύγκριση με την κατάσταση όπως θα διαμορφωνόταν αν αντί για αυτό το σύστημα εφαρμοζόταν το ισχύον δίκαιο του 38-63 του 10 μαζί με τις περικοπές. Θα τα δείτε. Ακριβώς αυτά θα σας δω. Να ξεκαθαρίσουμε σε αυτό το δόμο με το θέμα του ακριβή προσδιορισμού της έννοιας του αγρότη. Υπενθυμίζω, τώρα είμαστε μπροστά στο να κάνουμε. Συγγνώμη. Το λέω καλοπροαίρετα, γιατί κατέβηκαν για μια ακόμη φορά και θυμάμαι ότι τουλάχιστον εγώ και αρκετοί συνάδελφοι εδώ μέσα, τα τελευταία 25 χρόνια καλύπτουμε αγροτικές κινητοποιήσεις. Και αν γυρίσω πίσω, το 1995, εποχή πρωθυπουργός ήταν ο κ. Σιμίτης, από τότε ψάχνουμε σε αυτή τη χώρα να προσδιορίσουμε. Τι σημαίνει αγρότης? Γιατί άραγε. Λοιπόν, να σας πω. Δηλαδή, μετά άραγε. Από 20 χρόνια. Να σας πω, κύριε Παπαπέτρου. Πρώτα απ' όλα, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, και επειδή έχω συμμετάσχει σε πολλές κινητοποιήσεις και πολλοί από εσάς εδώ έχετε παραδείγματα και φωτογραφίες από τις κινητοποιήσεις, είναι πολύ σημαντικό ότι οι κινητοποιήσεις τελευταία καλύπτουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί εγώ θυμάμαι μεγάλες κινητοποιήσεις, μεγάλες συγκρούσεις, μεγάλες συγκεντρώσεις, που ψάχναμε να βρούμε σε κάποιο site, σε κάποια εφημερίδα, κάποια φωτογραφία. Είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον καλύπτονται οι κινητοποιήσεις και υπάρχει και μία προβολή τους και μία ενίσχυσή τους. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και μακάρι αυτό το πράγμα να διατηρηθεί. Σε ό,τι αφορά το θέμα του ακριβή προσδιορισμού της έννοιας του αγρότη, είναι μέσα στις υποχρεώσεις που έχουμε και αφού τελειώσει αυτή η περίοδο που πάμε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις της συμφωνίας, που στα φορολογικά το μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι στη δυτική κατεύθυνση. Το να πάμε στο περιουσιολόγιο, στην εθελοντική αποκάλυψη και σε άλλα πράγματα που έχουμε μπροστά μας είναι στη δυτική κατεύθυνση. Δεν είναι κακό να τα κάνουμε και έπρεπε να τα έχουμε κάνει ήδη. Στις δεσμεύσεις που έχουμε και πρέπει να το κάνουμε είναι να πάμε λοιπόν να τελειώσουμε αυτές τις δεσμεύσεις της συμφωνίας και μετά να πάμε σε αλλαγές στα ζητήματα φορολογίας εισοδήματος, όπου υπάρχουν πολλές στρεβλώψεις και πολλά πράγματα τα οποία δεν μας οδηγούν σε αυτό που θέλει το Σύνταγμα. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι αυτός ο οποίος δηλώνει αγροτικό εισόδημα, κάτι τόνους λάδι και έχει παράλληλα και φωτοβολταϊκά και έχει και μια επιχείρηση και βγάζει και χρήματα από εκεί. Άλλο πράγμα αυτό και άλλο η οικογένεια η οποία παλεύει να ζήσει σε μια περιοχή που είναι δύσκολες οι καλλιέργειες, που κοστίζει η μεταφορά των ζωοτροφών. Δηλαδή, πάρτε την περιοχή της Ορεινής Ηπείρου. Είναι οι ίδιες οι καταστάσεις εκεί και θα βάλουμε τον αγρότη εκεί που του κοστίζει τόσο πολύ η παραγωγή σε σχέση με άλλες περιοχές? Το ξαναλέω, δεν μπαίνω στη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού να δείξω κάτι ή να αναδείξω κάτι άλλο, αλλά πρέπει να είμαστε μπροστά, είμαστε μάλλον μπροστά σε αλλαγές στη φορολογία και ειδικά στη φορολογία εισοδήματος, όπου με τον ακριβή προσδιορισμό του κατεπάγγελμα αγρότη, όπως έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές στις συναντήσεις που κάναμε με φορείς των αγροτών, θα μπορέσουμε να ελαφρύνουμε
έως να απολαύσουμε πλήρως από φορολογικές υποχρεώσεις αγρότες, οι οποίες έχουν ένα εισόδημα το οποίο δεν τους φτάνει καν για να ζήσουν, και να κατανοήσουμε πιο δίκαια το φορολογικό βάρος. Μία ακόμη, εάν μου επιτρέπετε. Κάπου μπήκατε στο δικό μου το χωράφι και πρέπει να σας απαντήσω. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, όχι, να σας ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Δεν είμαι καταπαλητής. Δεν μπαίνω σε κανένα στο χωράφι. Όχι, δεν είπα εσάς, είπα τους άλλους τους υπουργούς. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Η αγροτική δραστηριότητα που ασκείται στην Ήπεθρο είναι όχι απλώς επιθυμητή από εμάς, αλλά και από την κοινή αγροτική πολιτική. Δεδομένου ότι υπάρχει μια μεγάλη παραγωγή που γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι αυτό που λέμε κατά κύριο επάγγελμα οι ενεργοί αγρότες. Τους θέλουμε να συνεχίσουν να υπάρχουν, διότι δεν είναι μόνο θέμα παραγωγής, είναι και θέμα επιβίωσης αυτών των ανθρώπων με ένα συμπληρωματικό εισόδημα από την αγροτική δραστηριότητα. Από εκεί και πέρα, όντως υπάρχει σήμερα νομοθεσία η οποία λέει για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είναι λίγο ελαστική, λέει 35% του εισοδήματος, του χρόνου απασχόλησης. Μας ζητάνε να σφίξουμε, να προσδιορίσουμε πιο σφιχτά τον ενεργό αγρότη. Ήδη στη σχετική συζήτηση και με τους αγρότες, έτσι, να πάμε 50% του χρόνου απασχόλησης και του εισοδήματος, να πάμε 55%, να πάμε 60%, γίνεται μια σχετική συζήτηση, όμως προς Θεού. Δεν θα χάσουμε με τίποτα την αγροτική παραγωγή και ούτε βεβαίως θα σπρώξουμε αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη γεωργία να φύγουν από την επαρχία. Διότι το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο ένα θέμα που αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, τους 250, 260, 300.000 ανάλογα πώς διαμορφώνεται το εισόδημα κάθε χρόνο. Αφορά και έναν κόσμο που ζει στην επαρχία. Το ξέρετε ότι στο σύνολο σχεδόν της επαρχίας ο ασφαλιστικός τους φορέας είναι ογά. Και γι' αυτό και γίνονται συζητήσεις και πολλοί κόσμος φοβάται ότι μήπως τυχόν διαλυόμενος ογά χάσει αυτόν τον χαρακτήρα, τον επιδοματικό, τον κοινωνικό που έχει. Είναι ζητήματα που απασχολούν αυτά την κυβέρνηση. Για μου επιτρέπετε. Όχι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό διάλογο, το πράγμα. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Παίρνουν ενισχύσεις αυτοί οι οποίοι δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Έτσι προβλέπεται και θέλουμε εμείς να παίρνουν και αυτοί για να κρατήσουμε την παραγωγή, για να τους κρατήσουμε στην επαρχία. Επειδή στο χρόνο υπάρχουν 2 με 3 ερωτήσεις, θα παρακαλούσα, επειδή όπως είπαμε και στην αρχή, έχει σημασία να βγει από αυτή την κουβέντα εδώ μια ενότητα αγροτικών ζητημάτων, αν έχει κάποια ερώτηση προς τον κύριο Αποστόλου που αφορά την αγροτική πολιτική, θα ήθελα να διατυπωθεί. Αν δεν έχει κάποιος, θα κάνω εγώ ένα ερώτημα. Αυτό θα συμβεί στο τέλος έτσι κι αλλιώς, αλλά για να διευκολύνω, αν υπάρχει κάποια ερώτηση προς τον κύριο Αποστόλου. Διαφορετικά έχουμε 2 ερωτήσεις ακόμη. Σας ακούω. Κατερίνα Παναγοπούλου από το ΣΤΑΡ. Είπατε για μία παράταση της μεταβατικότητας για τους αγρότες, τον κύριο Κατρούγκαλο το ερώτημα, και θα ήθελα να ρωτήσω αν κάτι τέτοιο σκέφτεστε να ισχύσει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και κάτι άλλο, επειδή είσαστε δικηγόρος, οι δικηγόροι μας λένε ότι ένας δικηγόρος με μηδενικό εισόδημα θα κληθεί να πληρώσει εισφορές 2.800 ευρώ. Το βρίσκετε δίκαιο αυτή τη στιγμή να συμβεί κάτι τέτοιο? Από την τελευταία ερώτηση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι έμποροι αγρότες μπορούν να βρεθούν σε καταστάσεις που να έχουν ζημιές. Πρέπει όμως να υπάρχει ένα κριτήριο, ένα τεκμήριο για το ελάχιστη επιβάρυνση που μπορεί να έχει κάποιος. Αυτό ισχύει και τώρα. Και τώρα ο δικηγόρος που δεν έχει έσοδα, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία που είναι, πληρώνει εισφορές. Δεν αλλάζει. Είπατε ότι εσείς θα το κάνετε πιο δίκαιο το σύστημα. Ναι, πιο δίκαιο το κάνουμε το σύστημα. Γιατί ξεκινούμε με βάση τον υπολογισμό ότι κανένας κατά τεκμήριο ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχει εισόδημα κάτω από τα 580 ευρώ το ανειδίκευτο εργάτη. Αυτή είναι η ένεση δικαιοσύνης που κάνουμε στο σύστημα. Όσοι λένε λοιπόν ότι κάποιος δικηγόρος που έχει σήμερα ζημιές θα πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές, ουσιαστικά λέει την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Έτσι είναι και σήμερα. Σε αυτό δεν κάνουμε καμία αλλαγή. Η τομή μας είναι ότι αντί να μετράμε τις εισφορές σε ένα εικονικό εισόδημα που μετράει απλώς και μόνο πόσα χρόνια είσαι στο επάγγελμα, εμείς το μετράμε στο πραγματικό. Αυτό είναι δικαιοσύνη, αυτό είναι ισονομία. Αυτό που λέτε ίσχυε και τότε, δεν το αλλάζουμε. Όλοι είναι υποχρεωμένοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ακριβώς επειδή έχουν ασφαλιστέα ιδιότητα, να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Και γι' αυτό τόσα χρήματα σε εισφορές, γι' αυτό είναι σε ρυθμίσεις, επειδή ίσχυε αυτό το σύστημα και δεν το βελτιώνεται. Απολύτως έτσι όπως το είπατε.
Ακριβώς επειδή υπολογίζουμε τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις σε ένα εικονικό εισόδημα που θα έπρεπε να έχουν, επειδή είναι 10 χρόνια στο επάγγελμα, 15 χρόνια στο επάγγελμα, 20 χρόνια στο επάγγελμα, εμείς δεν το θεωρούμε αυτό δίκαιο πράγμα. Και λέμε, στο εισόδημα που δηλώνεται, σε αυτό θα γίνει ο υπολογισμός της ασφαλιστικής εισφοράς. Αυτό είναι ένα καθαρό πράγμα. Καθαρό και δίκαιο πράγμα. Επομένως, ακόμα και λαμβάνοντας υπόψη το στα ελεύθερα επαγγέλματα, σε μερικά τουλάχιστον, υπάρχει μια δυνατότητα μη δήλωσης του πραγματικού εισοδήματος. Εμείς ξεκινούμε από την αφετηρία. Σε αυτό που δηλώνεις, όχι σε αυτό που στο παρελθόν θεωρούσαμε ότι πρέπει να έχεις, να είναι η εισφοροδοτική σου υποχρέωση. Ως προς μεταβατικότητες και τα άλλα, σαν παράδειγμα τα είπα. Αυτά δεν είναι αποφάσεις προφανώς που θα πάρω μόνος μου. Ήθελα απλώς, είναι κυβερνητικές αποφάσεις εννοώ. Ήθελα απλώς να σας δείξω ότι παραμετρικές αλλαγές, αλλαγές που αφορούν διορθώσεις ακροτήτων στις οποίες μπορεί να οδηγεί το σύστημα ή αλλαγές που δεν αφορούν την ουσία όπως είναι οι μεταβατικότητες, μπορούμε να τις δούμε. Και ακριβώς για να κάνουμε τις αναγκαίες διορθώσεις, γι' αυτό το λόγο είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Τη Δευτέρα έχω ραντεβού πάλι με τις οργανώσεις των επιστημονικών ενώσεων, με τις επιστημονικούς συλλόγους και τους οργανισμούς που εκπροσωπούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, ακριβώς την κατεύθυνση αυτή. Είπα και προηγουμένως ότι είμαστε σε ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία για να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντά της. Μία τελευταία ερώτηση. Θα πάω από αυτή την πλευρά τώρα. Φώσκολος από το Έθνος. Μιλήσατε για την διαπραγματεύση που έγινε χθες με τηλεδιάσκεψη, με τεχνικά κλιμάκια. Μπορείτε να μας πείτε τι ζήτησαν τα τεχνικά κλιμάκια, γιατί χθες υπήρξε μια πληροφόρηση ότι τέθηκε θέμα ακόμη και για περικοπές συντάξεων. Επίσης, είπατε ότι είμαστε έτοιμοι για διορθώσεις όσον αφορά στο ασφαλιστικό των αγροτών. Εξετάζονται ίσως κάποιες παραμετρικού τύπου αλλαγές στις εισφορές και αν ναι, σε ποια κατεύθυνση? Πρέπει να προστατεύσουμε το κλίμα της διαπραγμάτευσης και γι' αυτό το λόγο δεν πρόκειται να σας δώσω αναλυτική καταγραφή του τι υπόθηκε, χωρίς να έχω προηγουμένως συνοηθεί για αυτό το ζήτημα με την άλλη πλευρά. Αυτό που έκανα προηγουμένως είναι να διαψεύσω ακριβώς αυτή την ψευδέστατη, κατά τη συνήθεια του εντύπου, κυρίως της ηλεκτρονικής του έκδοσης είδηση, ότι πράγματι ζητήθηκαν μεγάλες μειώσεις συντάξεις. Δεν τέθηκε ζήτημα μείωσης στις συντάξεις σε αυτήν τη διαπραγμάτευση. Δεν ξέρω τι θα πούν στο μέλλον. Για να είμαι επομένως σαφής, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η διαπραγμάτευση δεν προμηνύεται εύκολη, γιατί ακριβώς με αρκετούς από αυτούς και κυρίως ξέρετε με ποιους έχουμε διαφορές. Επίσης δεν θέλουμε η διαπραγμάτευση να γίνεται μέσω διαρροών και πολύ περισσότερο προβοκατόρικων διαρροών σε εισαγωγικά που δεν ανταποκρίνονται στο κλίμα της συζήτησης. Σε διαψεύσεις επομένως θα προβαίνουμε στο μέλλον εάν έχουμε τη συνηθισμένη τακτική να κυκλοφορούν ειδήσεις που δεν απηχούν την πραγματικότητα. Συγγνώμη αν μου επιτρέπετε. Άλλο αυτό, αλλά θα μας κόψετε και το ρεπορτάζ. Εάν η πληροφόρηση δεν ήταν ακριβής, θα μπορούσατε να περιοριστείτε στην αποκατάσταση αυτού του οποίου μόλις αναφέρατε. Ότι ενώ περιορίζεστε να πείτε τα υπόλοιπα, ως προς αυτό δεν προκύπτει, δεν ισχύει κατά τη γνώμη σας. Αν ήμουν σίγουρος για την καλή σας πίστη, και θα το έκανα. Λέω αυτό γιατί την ίδια στιγμή. Λίγο διάλογος, παρακαλώ. Ναι, όμως ο τόνος ήταν προσβλητικός. Είπατε αυτό που θέλατε, είπε εκείνο που ήθελε. Εντάξει, και εμένα μου κόβουν τη σύνταξη, αλλά δεν κάνω έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Μία τελευταία, να μην μείνουμε, να πάμε στη 14 ερώτηση. Η Μαρία Σταθοπούλη μου από την ΕΡΤ. Λίγο, θα ήθελα να ρωτήσω. Οι αγρότες δυναμώνουν τα μπλόκα. Βλέπουμε σε όλη την χώρα. Πιστεύετε ότι με τις διευκρινήσεις οι οποίες δόθηκαν όσον αφορά το φορολογικό, ότι δεν πρόκειται να ισχύσει τώρα, ότι θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις, όσον αφορά το ασφαλιστικό, ότι στην τρίτη και στην τέταρτη κλάση μόνο 128 ευρώ πάνω η τρίτη κλάση, στην τέταρτη κλάση λιγότερα ευρώ 38, πιστεύετε ότι το μήνυμα αυτό θα φτάσει στους αγρότες ή υποκινούνται οι κινητοποίησεις αυτές από κάποιους άλλους και το μήνυμα αυτό που όπως πρέπει να φτάσει δεν θα φτάσει τελικά στον αγροτικό κόσμο?
Εγώ δεν πιστεύω ότι οι αγρότες υποκινούνται, τουλάχιστον στη μεγάλη τους πλειονότητα. Εγώ πιστεύω ότι οι αγρότες αντιδρούν σε αυτό που είπα προηγουμένως, σε μια μαυρίλα 5 χρόνων, και είναι ανήσυχοι και δικαίως αμφιβάλλουν για το αν αυτό που θα εφαρμόσουμε εμείς είναι πράγματι διαφορετικό, όπως λέμε και είναι, από αυτό που κάνανε οι προηγούμενοι. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να έχουμε μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση μαζί τους. Ξεκινήσαμε χτες και θα συνεχίσουμε. Ξέρετε, τα νούμερα είναι σκληρά στοιχεία. Γι' αυτό σας τα έφερα. Αυτά είναι η αλήθεια. Ο φόβος όμως δεν είναι έτσι. Ο φόβος δηλητηριάζει, ο φόβος ποτίζει. Το φόβο θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα στο μυαλό των αγροτών. Θα παρακαλέσω, κύριε Αποστόλου. Ναι. Και απαντώντας στο ερώτημα, αφού συμπληρώσω με ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Πού στηρίζω την τοποθέτησή μου ότι οι επιπτώσεις της συμφωνίας στον αγροτικό χώρο είναι διαχειρίσιμες, και εννοώ βεβαίως με βάση την πρόταση που έχουμε καταθέσει. Αν καταθέσουμε πρόταση, γίνει αποδεκτή καλύτερη πρόταση, καλοδεχούμενη. Πιέζομαι προς αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε, έχω καλέσει αλλεπάλληλες φορές στις συζητήσεις, τι να σας πω, από συζητήσεις με τον αγροτικό χώρο, πάρα πολλές. Τους έχω ζητήσει να αντιμετωπίσουμε 2 γκρίζες ζώνες της αγροτικής δραστηριότητας, για να μπορέσουμε πραγματικά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αποδείξουμε ότι ο χώρος και στα δημόσια έσοδα φορολογικά προσφέρει και στα ασφαλιστικά που αφορούν τον ΟΓΑ προσφέρει. Και γίνομαι συγκεκριμένος. Όλοι το ξέρουμε ότι δηλώνεται μία αγροτική αξία ακαθάριστη σήμερα, τα σημερινά δεδομένα, 4,8 δις ευρώ. Ταυτόχρονα βεβαίως, κάτι το οποίο δεν το λέμε εμείς, το λέει η Eurostat, το λένε όλα τα στοιχεία, η αξία της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας ξεπερνάει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Καλούμε λοιπόν τους αγρότες αυτή την γκρίζα ζώνη να την αντιμετωπίσουμε μαζί, τηρώντας βιβλία εσόδων-εξόδων, μέσα από τα οποία να είναι σίγουροι ότι θα βγουν κερδισμένοι. Για τον απλούστατο λόγο, μόνο το ΦΠΑ 23% που πληρώνουν οι ίδιοι θα μπορέσουν μέσα από τον συμψηφισμό να το εισπράξουν, ενώ την ίδια ώρα αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξουν πρόσθετα φορολογικά ωφέλη για το ελληνικό δημόσιο. Και ταυτόχρονα θα μπορούμε όλο αυτό που συμβαίνει στη διακίνηση της αγροτικής παραγωγής να το ελέγχουμε. Εμείς θα τους βοηθήσουμε καλύπτοντας τις δαπάνες για την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων μέσα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης που υπάρχει, ειδικά μέτρο που αφορά τους γεωργικούς συμβούλους. Το δεύτερο, τη δεύτερη γκρίζα ζώνη που καλούμε για να βοηθήσουμε στο ασφαλιστικό, στο ζήτημα του ΟΓΑ, είναι ότι πρέπει και οι ίδιοι να καθιερώσουν το εργόσημο το οποίο φέρνουμε σχετική ρύθμιση ως μέσο πληρωμής των εργασιών στον αγροτικό χώρο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, εγώ σας λέω έτσι, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει. Βάζω το ελάχιστο, 100.000 μεροκάματα σε όλη την Ελλάδα. Αυτόματα υπάρχει ένα έσοδο 100 εκατομμυρίων για τον ΟΓΑ και γενικότερα για το ασφαλιστικό κομμάτι. Να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Κερδισμένοι θα βγουν οι αγρότες. Δεν θα έχουν καμία επίπτωση. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι αν ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο σε 1-2 χρόνια, αυτά που συζητάμε εδώ ως επιπτώσεις θα είναι τίποτα μπροστά στα καινούργια δεδομένα που θα υπάρξουν και θα επιτρέψουν πραγματικά διορθωτικές παρεμβάσεις. Κλείνω λέγοντας στους αγρότες ότι ο διάλογος είναι μονόδρομος. Και όταν ζητάμε διάλογο εμείς από πλευράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, βάζουμε τα θέματα σε συγκεκριμένη βάση και σε συγκεκριμένα δεδομένα. Αν δεν είναι κάποια υποσημείωση από τους υπουργούς τελευταία, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις ερωτήσεις, οι οποίες πραγματικά νομίζω ότι έδωσαν την ευκαιρία να δοθούν σαφείς απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και την επικαιρότητα, αλλά κυρίως αφορούν μέλλον της επόμενης γενιάς, αλλά και τη συνέχεια της χώρας σε βάθος αρκετών χρόνων που ξεπερνούν την τετραετία που είναι η θητεία μιας κυβέρνησης.
σε αυτό ο διάλογος που κάνουμε σήμερα και που δεν είναι μόνο αυτός, αλλά είναι και ο διάλογος των Υπουργών με την κοινωνία και τους φορείς της και τους αγροτικούς, αλλά και όχι μόνο, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένας διαρκής διάλογος, συνειδητοποιώντας όλοι μας ότι είμαστε σε ένα διαρκή, μακρύ αγώνα στη διάρκεια της τετραετίας. Για να ολοκληρωθεί η τριετία της συμφωνίας, το συντομότερο δυνατόν, με τους καλύτερους όρους, με την κοινωνία όρθια, για να μπορέσει η χώρα αυτή να προχωρήσει. Εθνικό καθήκον για όλους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.